Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το πρόγραμμα Ηρακλής με σκοπό την μείωση των κόκκινων δανείων. Ναι, στο νομοσχέδιο ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση. Από την συζήτηση και την ψηφοφορία είχε αποχωρήσει το ΜέΡΑ25. Υπεγράφει κοινή υπουργική απόφαση για την διανομή της έκτακτης ενίσχυσης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Σημειώνεται ότι η έκτακτη ενίσχυση παρέρχεται στα άτομα με αναπηρία, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους, σε πολύτεκνες οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω, με συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και προϋποθέσεις. Η διαδικτική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στις 17 Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπουν στο σύστημα με τους κωδικούς του TaxisNet, να επιβεβαιώσουν τον άμκα τους, να συμπληρώσουν τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση και να συνενέσουν με την άντληση των αναγκαίων στοιχείων για όλα τα μέλη του νοικοκυριού από το TaxisNet. Αμέσως μετά θα ενημερώνονται για το εάν δικαιούνται τα 700 ευρώ και σε θετική περίπτωση θα καλούνται να δηλώσουν έγκυρο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι δεν θα ενημερώσει απλά τους ομολόγους του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ζητήσω και είμαι σίγουρος ότι θα λάβω την έμπρακτη στήριξή τους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, σημείωσε. Σήμερα δεν θα ενημερώσω απλά τους ομολόγους μου για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ζητήσω και είμαι σίγουρος ότι θα λάβω την έμπρακτη στήριξή τους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Το δήθεν Memorandum of Understanding μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας είναι άκυρο. Παραβιάζει κατάφορα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η Ευρώπη υψώνει διπλωματικά τείχη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία, η χώρα μας δεν είναι μόνη της, έχει πολύ ισχυρούς συμμάχους. Πορευόμαστε με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση, αλλά κυρίως με σχέδιο. Και με τη βεβαιότητα ότι ενωμένος ο ελληνικός λαός στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας. Την ανάγκη να υπάρξουν πέρα από καθαρές δηλώσεις και κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις και δυσκολίες για την Ευρώπη, θεωρώ αναγκαία όσο ποτέ την κοινή δράση, τη συνεννόηση, τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω σήμερα την υποστήριξή μου και τις ευχές μου για ένα καλό αποτέλεσμα για τους εργατικούς του Τζέρεμι Κόρμπιν στις εκλογές της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι απέναντι σε μια συντηρητική παράταξη της οποίας ηγείται ένας πολιτικός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το ρεύμα το αντιευρωπαϊκό, το λαϊκιστικό που έχει οδηγήσει τη Μεγάλη Βρετανία σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Σήμερα, ωστόσο, βρίσκομαι στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών με βασικό στόχο να πείσω τους μέχρι πρότινος συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν και καθαρές δηλώσεις αλλά να προχωρήσουμε πέραν των δηλώσεων καταδίκησης τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο να προχωρήσουμε και σε απαραίτητα μέτρα, σε κυρώσεις που ενδεχομένως θα αναγκάσουν την Τουρκία να σκεφτεί τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Και θα προσπαθήσω να τους πείσω, καθώς γνωρίζουν επί 4,5 χρόνια ως Πρωθυπουργός, πόσο ενεργά προσπάθησα να οικοδομήσω μια θετική ατζέντα συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι η ειρήνη και η συνεργασία. Αλλά η ειρήνη και η συνεργασία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και το μήνυμα προς την Τουρκία πρέπει να είναι καθαρό. Τώρα λοιπόν δηλώσεις καθαρές αλλά και κυρώσεις, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο αύριο να χρειάζονται δράσεις πέρα της διπλωματίας για να προστατεύσουμε το διεθνές δίκαιο. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί αρρωγός στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Με μία σπάνια για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα συντριπτική πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε μετά από ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, επί συνόλου 296 παρόντων βουλευτών υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν 288 έναντι, 7 κατά και 1 παρόν. Το ΜέΡΑ25 έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει και θα υπερψηφίσει μόνο ορισμένα άρθρα. Από την ψηφοφορία απουσίαζαν δικαιολογημένα δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μουζάλας και η Κυριακή Μάλαμα. Την ίδια συντριπτική πλειοψηφία των θετικών ψήφων των βουλευτών είχαν και όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που αριθμεί 86 βουλευτές, υπερψήφισε όλα τα άρθρα, ενώ δήλωσε παρόν μόνο στο άρθρο 4 που αφορά τον τρόπο εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους των Ελλήνων του εξωτερικού. Διεθνές κύκλωμα κοκαίνης με πλοκάμια στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη βλέπει η αστυνομία πίσω από την ανέβρεση ποσότητας περισσότερα από 22 κιλά σε φορτηγό από την Ιταλία. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε δύο δόσεις στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη από τις 5 Δεκεμβρίου μετά τον εντοπισμό του φορτηγού στη Μάνδρα και την σύλληψη του 37χρονου οδηγού του, ο οποίος είναι σημασμένος από το παρελθόν καθώς είχε συλληφθεί για άλλη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα σημαντική ποσότητα κοκαίνης εντοπίστηκε μετά από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Πρόκειται για συνολική ποσότητα πάνω από 22 κιλά κοκαίνης, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας εισήχθη στη χώρα μας από Ιταλία με φορτηγό όχημα μεταφορών μέσω του λιμανιού της Πάτρας. Ακολούθως, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών που είχαν αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης, την 5η Δεκεμβρίου, στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής, ακινητοποίησαν το όχημα και κατέσχεσαν 1 κιλό και 258 γραμμάρια κοκαίνης, πάνω από 2 κιλά λευκής σκόνης άγνωστης χημικής συστάσεως, ορθογώνιες μεταλλικές φραγίδες με ανάγλυφα αποτυπώματα και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα για την επανατυποποίηση ναρκωτικών. Επιπλέον, συνελήφθη 37χρονος συμμεταπός οδηγός και σε έρευνα που επακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πιστόλι με γεμιστήρα, 40 φυσίγγια κρότου, ορθογώνια μεταλλικά καλούπια διαφόρων διαστάσεων και 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας σε συνδυασμό με τα ευρήματα, τη μεθοδολογία και το είδος μεταφοράς των ναρκωτικών σκιαγραφούν το προφίλ μιας υπόθεσης που έχει προεκτάσεις στο πεδίο της εμπορίας των ναρκωτικών και στο λόγο και για το λόγο αυτό συνεχίσαμε και διευρύναμε τις έρευνές μας οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών το φορτηγό όχημα που είχε μεταφερθεί σε ειδικό χώρο ερευνήθηκε εξονυχιστικά, κυριολεκτικά πόντο-πόντο και εντοπίστηκε ειδική κρύπτη που ήταν κατασκευασμένη με ιδιαίτερο τρόπο ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανίχνευσή της. Στην κρύπτη αυτή βρέθηκαν 21 περίπου κιλά κοκαίνης σε 18 συσκευασίες οι οποίες κατασχέθηκαν. Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία με την υπόθεση αυτή εμπλουτίστηκε με τα καινούργια δεδομένα ενώ ο συλληφθής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος από τις αρμόδιες αρχές. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι για το αρχικό στάδιο των ερευνών μας και για την υπόθεση αυτή είχε εκδοθεί δελτίο τύπου την 7η Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος τύπου Αστυνομός Β' Ροτζιόκου Ιωάννα θα σας παρουσιάσει ένα βίντεο από χθεσινή καύση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και θα σας παραθέσει σχετικά στατιστικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, στρατηγέ. Καλησπέρα και από μένα. Πρωινές ώρες της 11ης Δεκεμβρίου του 2019. Παρουσία της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται στην νομοθεσία και μετά από σχετική διάταξη των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, πραγματοποιήθηκε καταστροφή με καύση σε υψικάμινο 173 δεμάτων διαφόρων ναρκωτικών ουσιών που είχαν κατασκευθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Συνολικά καταστράφηκαν οι παρακάτω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. 86 περίπου κιλά ηρωίνης, πάνω από 64 κιλά κοκαίνης, 2 τόνοι και 616 κιλά κατέργαστης κάναβης, πάνω από 6,5 κιλά κατεργασμένης κάναβης,
4.334 δεντρίλια κάναβης, ποσότητες μεθαμφεταμίνης και 306 φαρμακευτικά δισκεία. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω καταστραφήσεις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αφορούν περισσότερες από 100 υποθέσεις παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πραγματοποιείται καταστροφή ναρκωτικών ουσιών ανατακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τον όγκο των κατασχεθισών ποσοτήτων, ενώ προαπαιτούμενο είναι η σχετική διάταξη εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Η προηγούμενη καταστροφή ναρκωτικών είχε πραγματοποιηθεί την 12η Ιουνίου του 2019. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στον τομέα καταπολέμησης των ναρκωτικών από τις δράσεις της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019, οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας διαχειρίστηκαν πάνω από 12.000 υποθέσεις ναρκωτικών, συνέλαβαν για την εμπλοκή τους στις υποθέσεις αυτές 14.440 άτομα, ενώ κατέσχισαν περίπου 11 τόνους κάναβης, πάνω από 365 κιλά ηρωίνης, περίπου 228 κιλά κοκαίνης και πάνω από 34.200 ναρκωτικά χάπια. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα παρακολουθήσουμε κάποια πλάνα που λήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια της καύσης των ναρκωτικών ουσιών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή εκτός της Αττικής. Για επιχειρησιακούς λόγους και για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να αναφέρουμε το σημείο που πραγματοποιήθηκε η καύση. Να σημειώσω ότι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής η καύση των ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα, περίπου 2 με 3 φορές το χρόνο ανάλογα με τον όγκο των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί κάθε φορά. Ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι για να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη καύση θα πρέπει να έχει συγκροτηθεί μια συγκεκριμένη επιτροπή. Η επιτροπή αυτή έχει ως πρόεδρο τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ως μέλη της επιτροπής είναι εκπρόσωπος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Αττικής και γραμματικά καθήκοντα ασκεί μέλος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Τα συγκεκριμένα πλάνα δείχνουν πώς γίνεται η καύση των ναρκωτικών στην Υψικάμινο και αφορούν περισσότερες από 100 περιπτώσεις υποθέσεων ναρκωτικών που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού για την ανάπτυξη και προβολή του αναρχητικού τουρισμού στην Κάλυμνο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, ο Δήμαρχος Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, όπου τέθηκαν τα ζητήματα της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τον αναρχητικό τουρισμό, καθώς και της καταγραφής, ψηφιοποίησης και προβολής των αναρχητικών πεδίων στην Κάλυμνο. Με συνόδευσε ο κύριος Χατζησμάλης στην Αθήνα. Ο Γιώργος, είχαμε μία συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, διότι το Υπουργείο θα θεσπίσει σύντομα κάποια στάνταρ για το θέμα των εξειδικευμένων οφών τουρισμού και ιδιαίτερα την Κάλυμνο. Και δεν μπορούσε να λείψει από αυτήν την συνάντηση η Κάλυμνος, που έχει και το brand name ως ο καλύτερος προορισμός σε όλο τον κόσμο, στην αναρρίχηση. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν μόνο με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο κύριος Κόνσολας θέλει και θα υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει και θα δίνει την δυνατότητα η αναρρίχηση στην Κάλυμνο πραγματικά να θωρακιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να υπάρχουν θετικές προοπτικές και στη βάση ότι το επόμενο Διεθνές Αναρχητικό Φεστιβάλ
τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, καταλαβαίνετε ότι οι προετοιμασίες από τώρα σε όλα τα επίπεδα ήδη είναι σε έντονους ρυθμούς. Δεν ένα διεθνές αναγεννητικό φεστιβάλ αυτού του επίπεδου που θέλουμε να γίνει, καταλαβαίνετε ότι ο πύχης θα είναι ιδιαίτερα ψηλά. Άλλωστε το αξίζει το νησί, δεν είναι μία κίνηση η οποία είναι στον αέρα, το αξίζει το νησί. Πρέπει να είναι αυτό το διεθνές φεστιβάλ αναρρίχησης, πρέπει να είναι ορόσημο για την πορεία της αναρρίχησης στην Κάλυνο, διότι ψάχνουμε θεσμικά να θωρακίσουμε την ομάδα διάσωσης που κάνει ένα τεράστιο έργο. Mm-hmm. Προχθές εκεί που φιλοξενούνται τα υλικά τους πλημμύρισε. Βεβαίως. Το ξέρετε αυτό. Είδαμε και ο Δήμος δυστυχώς αυτήν την ώρα ψάχνει τρόπους για να την στηρίξει. Mm-hmm. Δεν έχουν ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να τους προμηθεύσουμε κάποια υλικά τα οποία θέλουν. Yeah. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και ακριβώς η σύσκεψη αυτή. Και αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν κυρίως το κομμάτι. Ποιος είναι ο φορέας ο οποίος θα διαχειρίζεται την αναρρίχηση? Γιατί για να κάνεις τώρα την όποια δαπάνη για την αναρρίχηση, αυτή κινείται στη λογική του δημόσιου λογιστικού, που τα πράγματα δυσκολεύουν, είναι δύσκολα, δηλαδή γίνονται πράγματα και κινήσεις που λες, ρε παιδί μου, αντί να διευκολύνεται η στήριξη αυτών των διαδικασιών, όλο και δυσκολεύουν παραπάνω. Σκεφτείτε να μην υπήρχε η ομάδα διάσωσης, η οποία κάνει θαύματα αφιλοκερδώς. Έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Και να σου έρχεται το κράτος και να σου λέει ότι δεν μπορεί ο Δήμος να δαπανίσει 5 ευρώ ή θα κάνει διαδικασίες που για να ολοκληρωθούν θα περάσει ένας χρόνος. Αυτό είναι ντροπή, δεν είναι. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Όχι στην. Ακριβώς. Όχι, δεν εννοώ την Κάλυμνο. Εγώ τώρα θα καλέσω ξανά σε συνάντηση την ομάδα διάσωσης για να δούμε. Εντάξει. Έστω με τις όποιες δυσκολίες άμεσα τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να παραμείνει έτσι αυτό το πράγμα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επαναλειτουργία της ΔΟΗ Καλύμνου, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ο έπαρχος Μανώλης Μουσελής. Ο έπαρχος αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης που εκκρεμεί από το 2012 και στη διαχρονική στήριξη για την επαναφορά λειτουργίας τοπικής εφορίας που θεωρείται αναγκαία στο βόρειο συγκρότημα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το θέμα της εφορίας το παρακολουθώ άμεσα και πάρα πολύ στενά από το 2012, από την επόμενη μέρα η οποία έκλεισε η ΔΟΗ Καλύμνου. Το παρακολουθώ άμεσα γιατί ως κλάδος και ως πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών της επαρχίας μας θυγόμαστε άμεσα, όπως θίγεται και άμεσα και όλοι οι επιχειρηματίες του νησιού μας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως λογιστές, ακόμα και τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε περάσει στην ψηφιακή εποχή, κατά καιρούς και κατά διαστήματα, τουλάχιστον, η οποία είναι τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, να βρισκόμαστε στην ΔΟΗΚΟ για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα κόστος και για μας αλλά και για τους πελάτες. Και βέβαια θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι επειδή στην ΚΟ έχουν μαζευτεί πλέον η μισή δωδεκάνησος, έτσι, το πόσο δύσκολα μπορεί να εξυπηρετηθεί κανείς παρόλες τις καλές προθέσεις που μπορούν να έχουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της εφορίας. Στη βάση αυτή πάνω λοιπόν, από το 2012 με συμμάχους τους κατά καιρού δημάρχους και με το τονίσω και με τον πρώην βουλευτή μας τον κύριο Κασάρα, ο οποίος στέκεται δίπλα στο Συλλογό μας, είναι άλλωστε και επίτομο μας μέλος του Συλλόγου μας, προσπαθούσαμε και δυστυχώς για εμάς έχουμε φτάσει 2 φορές στην πηγή και δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και να πάρουμε το αποδεκτό αποτέλεσμα που θα ήταν η επαναλειτουργία της ΔΟΗ Καλύμνου. Τη μία φορά γιατί δεν υπήρχε έτσι σύμπνοια από όλα τα νησιά. Κάθε νησί της επαρχίας μας έδωσε και μία ΔΟΗ, το θυμάστε. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Όμως πλέον τώρα έχουν συνενέσει όλα τα νησιά ότι στο μόνο μπορεί να γίνει, τουλάχιστον η επαναλειτουργία της ΔΟΗ Καλύμνου, να εξυπηρετήθει η επαρχία μας από μία εφορία. Πήραμε την συγκατάθεση όλων των νησιών και στη βάση αυτή πάνω θα κινηθούμε και πάλι. Η δεύτερη φορά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι μέχρι και εξαγγελία έγινε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Τσίπρα, η οποία ήταν αποτέλεσμα της επαφής που είχαμε με την Υφυπουργό Οικονομικών, όλοι οι φορείς του νησιού μαζί με τον τότε δήμαρχο μας, τον κύριο Γιάννη Γαλωσή, και από εκεί πήραμε το θετικό
ότι ναι, να ανοίξει. Δυστυχώς όμως μας πρόλαβαν οι εκλογές, η κυβέρνηση άλλαξε. Το κτίριο έφτιαχτηκε όμως, έτσι. Το κτίριο είναι έτοιμο και τώρα καλούμε εγώ πλέον και λαμβάνοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να ξαναφέρω το θέμα στην επιφάνεια και να τρέξουμε πάλι δυστυχώς από την αρχή. Γι' αυτό ζητάω τη συμπαράσταση όλων των δημάρχων, όλων των νησιών της επαρχίας μας, για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες στο νησιό μας. Απάντησαν, θα έρθουν μαζί σας. Ακόμα δεν έχω λάβει κάποια απάντηση, όμως ελπιστώ να συμφωνήσουν όλοι και αν χρειαστεί και κλείσουμε, θα κλείσουμε κάποιο ραντεβού με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Αποστόλη Φεσιρόπουλο. Όποιοι θέλουν θα μπορούν να έρθουν μαζί μου. Στο επίκεντρο της χθεσινής τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ της ΚΕΔΕ βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης του προγράμματος Φιλόδημος, καθώς και το νέο πρόγραμμα αντικατάστασης του από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποχρεωτική μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδας, οι νέες ρυθμίσεις για την αυτοδιοίκηση που εισάγονται μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, το σχέδιο του ΠΔΕΛΤΑ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ευαγωσωστική κάλυψη από τους Δήμους των πολυσύχναστων παραλίων, καθώς και ορισμός της ελληνικής αντιπροσωπείας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Όσον αφορά την κατάθεση των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, η εφαρμογή του μέτρου προκάλεσε έντονη αντίδραση σύσσωμης της αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΕ αλλά και περίπου 70 Δήμοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης. Εισηγούμενος στο θέμα, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, σημείωσε ότι η κεντρική εξουσία επαναφέρει το θέμα των ταμιακών διαθεσίμων με εξαιρετικά δυσμενείς όρους για την αυτοδιοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ζητά την κατάργηση της υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμιακών διαθεσίμων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την αναστολή της εφαρμογής της τελευταίας υπουργικής απόφασης έως την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης της ΚΕΔΕ και των Δήμων, καθώς και την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που εισάγονται με το σχέδιο του ΠΔΕΛΤΑ για την ευαγωσωστική κάλυψη από τους Δήμους των πολυσύχνας παραλίων, το ΔΣ της ΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει συνάντηση με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το ποιος εισπράττει και ποιος πληρώνει, ώστε να βρεθεί τρόπος κάλυψης αυτών των δαπανών από τους Δήμους, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία ανά Δήμο. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης, κληθείς να σχολιάσει την μεταφορά των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδος, είπε ότι δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη άλλα και πρέπει να γίνει αυτό, αφού λέει ο νόμος και αποφάσει της ΚΕΔΕ και υπαίδει Νοτιού Αιγαίου. Έχει γίνει το άνοιγμα του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν μεταφερθεί τα αποθεματικά. Αλλά ο σκοπός μας είναι να υλοποιήσουμε αυτό που επιτάσσεται από το κεντρικό κράτος να γίνει. Και από την πρώτη στιγμή αυτή ήταν η βούλησή μας. Απλά θέλαμε να το κάνουμε με τρόπο τέτοιο που, πρώτον, να μην πάμε κόντρα στις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, της ΚΕΔ, της ΠΕΔ. Αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά την αλλαγή του ταμείου, όπως το είπατε, είναι φήμες όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω φήμες. Συνάντηση εργασίας για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του παρεμπορίου πραγματοποιήθηκε στην Κάλυμνο με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Διακομιχάλη. Στη σύσκεψη αυτή, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν ο Έπαρχος κ. Μουσελής, εκπροσώποι των Δημοτικών Παρατάξεων και των Τοπικών Αρμοδίων Αρχών, καθώς και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου. Στις προσπάθειες πάταξης του παρεμπορίου και στις αποφάσεις αναφέρεται ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Έγινε η πρώτη σύσκεψη για το παρεμπόριο. Νομίζω ότι αποφασίστηκαν χρήσιμα πράγματα. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα, έπεσαν τρία πρόστιμα σε παράνομους διακινητές εμπορευμάτων. Με ενημέρωσε ο διοικητής αστυνομίας προχθές που ήμουν στην Αθήνα ότι κόπηκαν τρία πρόστιμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός από την ελληνική αστυνομία, από τον εκπρόσωπο του Γραφείου Εμπορίου εδώ στην Κάλυμνο του Επαρχείου, με τον ένα δημοτικό αστυνόμο που μας περισσεύει, γιατί βλέπετε είχαμε και αυτήν την δυσκολία και αδυναμία. Από τους 7 που υπάρχουν εδώ, όλοι έχουν καταλάβει κέρια πόστα
στο εσωτερικό της διοίκησης του Δήμου, άλλος είναι στο Ταμείο, άλλος είναι στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλος είναι από εδώ, άλλος είναι από εκεί, διότι δεν έγιναν προσλήψεις. Ο Δήμος βλέπετε ότι στερείται κόσμου και αξιοποιήθηκαν αυτοί. Αλλά η Δημοτική Αστυνομία έπρεπε να είναι έξω και δεν είναι έξω. Ένας ή δύο που περισσεύουν, εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς μπορεί να γίνει. Και βέβαια στην σύσκεψη αποφασίστηκε να ενταθούν οι έλεγχοι που κάνει το λιμεναρχείο σε όλη τη χερσαία ζώνη. Mm-hmm. Δηλαδή και αποφασίστηκε κάθε μήνα θα γίνεται μία τέτοια σύσκεψη για να αξιολογούμε τα αποτελέσματα του προηγούμενου μήνα. Ξέρετε, όταν αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους, γιατί τα περασμένα χρόνια ουδείς ενδιαφερόταν για το θέμα του παρεμπορίου. Τα αφήσαν όλα. Και μετά εντείνεται το πρόβλημα. Εντείνεται το πρόβλημα. Ήταν εδώ οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου. Εγώ τους ρώτησα μάλιστα ποια είναι η διοίκηση, λέει θα γίνουν τώρα εκλογές. Το θέμα, κυρία Κουκιά, είναι να βάλουν όλοι πλάτη. Δεν συνεχίσει. Ναι, δεν υπάρχει, ξέρετε, δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να πετούν και μετά να κάθονται στο καφενείο και να κάνουν κριτική. Θέλουμε καθαριότητα, είπα. Δεν μπορεί όλοι να λέμε θέλουμε καθαριότητα και ο κόσμος να σαμποτάρει μία προσπάθεια ή να κάνει ακριβώς το αντίθετο προκειμένου να υπάρχει κακή εικόνα. Εντάξει. Έγινε μία υπερπροσπάθεια, εγώ την λέω υπερπροσπάθεια, γιατί οι γειτονιές, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον στα τόσα χρόνια, στα τόσα χρόνια που είμαι στο Δήμο, ουδέποτε καθαρίστηκαν με την ένταση που καθαρίζονται τώρα. Ναι, και να σου έρχεται η κάθε νοικοκυρά με ελαφρά την καρδία, όχι, εντάξει. Κάποια στιγμή το πανηγύρι αυτό θα τελειώσει και γι' αυτό στέλνουμε την προειδοποίηση και επαναλαμβάνω, ψάχνουμε τρόπους για να εντοπίζουμε τους παραβάτες σε αυτή την προσπάθεια. Στην σύσκεψη συζητήθηκαν επαρκώς όλες οι πτυχές του προβλήματος που ταλανίζει επί σειρά ετών τον εμπορικό κόσμο του νησιού και κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Τον Εμπορικό Σύλλογο εκπροσώπησε στην σύσκεψη ο πρόεδρός του Άγγελος Καλαθιανάκης. Είχαμε αυτές τις μέρες καλεστεί από τον Δήμαρχο σε μια επιτροπή εμπορίου που προείσταται ο Δήμαρχος και μας την ανακοίνωσε και μαζί με την ανακοίνωση καλέσαμε και τους αρμόδιους φορείς που είναι για την αστυνόμευση και την καταστολή του παρεμπορίου, ένα χρόνιο πρόβλημα της Καλύμνου το οποίο είναι, μένει άλυτο και συχνά πυκνά γίνεται πιο έντονο και πάλι τις μέρες των γιορτών πάλι θα γίνει πιο έντονο. Ευκαιρία λοιπόν δοθήσα στις νέες σας αυτής επιτροπής και για να συστηθούμε μεταξύ μας ποιοι αναλαμβάνουν τι. Έχουμε πει 5 πράγματα και ξεκινάμε και θέλουμε τη βοήθεια όλων των εμπόρων και όλων των επαγγελματιών να μπορούν να καταγγέλουν και να δείχνουν μια συμπαράσταση στην εν λόγω Επιτροπή του Παραεμπορίου. Ο Δήμαρχος είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για αυτό το πράγμα προκειμένου να περιοριστεί, αν όχι να εξαλειφθεί, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας, τουλάχιστον σε θέματα τα οποία, αν μη τι άλλο, αγγίζουν και το λαθρεμπόριο πέρα από το παρεμπόριο. Είπαμε τους τρόπους, μπλέκονται οι αρμόδιες αρχές, είναι η αστυνομία, το λιμεναρχείο, το Γραφείο Εμπορίου και η Δημοτική Αστυνομία. Υπάρχουν τρόποι και λύσεις, δοθήκανε κάποιες οδηγίες, δοθήκανε και κάποιες τέλος πάντων εξηγήσεις και διορθώσεις πάνω στα περασμένα ας πούμε γεγονότα και πιστεύω ότι είμαστε σε μια αρχή μιας καινούργιας περίοδου. Εμείς θέλουμε πάντα να είμαστε αισιόδοξοι παρόλες τις αρνητικές μας εμπειρίες και δεν θέλουμε να είμαστε αρνητικοί και να είμαστε μόνο κριτικοί. Μπαίνουμε επί της ουσίας και νομίζω ότι εδώ και αρκετές μέρες ήδη έχει ξεκινήσει μια κατάσταση. Σε αυτή την προσπάθεια, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να είναι όλοι συμπαραστάτες.
τουλάχιστον αυτό το εμπόριο το εισαγόμενο που έρχεται από αλλού και γίνεται εδώ πέρα μία αφέμαξη κάποιων εσόδων που θα έπρεπε να παραμένουν στον τόπο, να τιμήσουμε τους ντόπιους μας, τους παραγωγούς μας, να τους προστατέψουμε και βέβαια και αυτοί με τη σειρά τους να είναι συμπαραστάτες στην τοπική αγορά για να μένουν και τα χρήματα στον τόπο. Αυτό θέλουμε εμείς και όχι τίποτα παραπάνω. Και βέβαια, λόγω ότι το πρόβλημα αυτό παίρνει διαστάσεις πολλές φορές μεγάλες, θα πρέπει να μην είμαστε αδιάφοροι. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες. Νομίζω ότι η νομοθεσία αυτή που έπρεπε να γίνει υπάρχει σήμερα με πολλές δυνατότητες. Βλέπουμε και στα μεγάλα κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα γίνονται προσπάθειες από το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομίζω ότι συμπαραστάτη έχουμε την πολιτεία με το να βγάλει κάποιους νόμους οι οποίοι είναι πρακτικοί προς καταστροφή εμπορευμάτων, ιδιαίτερα αυτά τα εμπορεύματα που είναι βιομηχανικά, δηλαδή είναι καθαρά εμπόριο, δεν είναι κάτι το οποίο το παράγει κάποιος. Ιδιαίτερα αυτά τα εμπορεύματα είναι αυτά που τέλος πάντων πλήττουν τα στεγασμένα μαγαζιά. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για τους παραγωγούς που πρέπει να τους προστατέψουμε. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι οι παραγωγοί πρέπει να προστατευτούν και ο πρωτογενής τομέας όχι μόνο να προστατευτεί και να ενισχυθεί κιόλας. Για να μπορούν να παραμείνουν οι ανθρώποι στον τόπο και να μην ψάχνουν κάπου αλλού να φεύγουν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, νομίζω και τα τοπικά, πατριωτικά, αλλά και με καλή διάθεση, μπορούμε να κάνουμε αρκετή δουλειά. Τώρα από εδώ και πέρα μένει και σε όλους με την καλή διάθεση. Ένα άλλο δεύτερο θέμα που θέλω να πω είναι το ωράριο. Το ωράριο είναι από σήμερα εορταστικό. Ξεκινάει από σήμερα Πέμπτη, που είναι 12 του μηνός, και καταλήγει μέχρι τις 2 του μήνα. Το ωράριο είναι αναρτημένο σε όλους εμάς που εμπλεκόμαστε με τον Εμπορικό Σύλλογο. Ήδη έχω βγάλει εγώ το πρόγραμμα και το έχω εκτυπώσει βάσει της νομοθεσίας της κειμένης και βέβαια το προσαρμόζει ο καθένας βέβαια σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και ανάλογα την επιχείρηση προς το μείον, ας πούμε, προς το έπακρο είναι ήδη διευρυμένο, είναι από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ για όλες τις μέρες, εκτός της Κυριακής που είναι 11-6 και του Σαββάτου που είναι πάλι από το πρωί πάλι μέχρι τις 6. Άδεια λειτουργία σε 3 τζαμιά σε Ρόδο και Κο έδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πρόκειται για το Δευτετάρ Τζαμί και Χασάν Πασά Τζαμί στην Κο και το Τέμενο Σιμπρέιν Πασά στη Ρόδο. Διαπιστώθηκε βάσει της απόφασης του Υπουργείου η νόμιμη λειτουργία των μουσουλμανικών χωρών λατρείας, καθώς σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα και δικαιολογητικά, τεκμέρεται η ύπαρξη και η χρήση τους ως χώρους λατρείας ήδη πρώτου 1955 μέχρι σήμερα. Έκκληση στους πολίτες να μην ρίχνουν απορρίμματα εκτός των κάδων απευθύνει για ακόμη μία φορά μέσα από τον φακό της τηλεόρασης Αιγαίο ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παντελής Ζωήδης. Δυστυχώς το αρνητικό φαινόμενο ανεξέλεγκτης ρήψης απορριμμάτων συνεχίζει να παρατηρείται προκαλώντας αλγινή εντύπωση σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Ο Αντιδήμαρχος ζητά από τους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της καθαριότητας και να συμβάλλουν ενεργά στην απάλληψή του. Σε πολλά σημεία ενώ υπάρχουν οι κάδοι άδειοι και αυτά τα είδαμε, τα έχω δει επί τόπου, επί τόπου και τα είδα. Είναι απ' έξω οι τζάντες, τα πάντα όλα και οι κάδοι άδειοι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους συμπατριώτες μας να το προσέξω καλά αυτό. Δεν ξέρω αυτό, τι να πω, δεν θέλω από καμιά άσχημη λέξη ή κακιά. Προς Θεού, πρέπει όμως να μην επαναληφθεί διότι τότε θα αρχίσουμε άλλα μέτρα. Τώρα με τις βροχές έχουμε κάποια άλλα προβλήματα με μπάζα, κάτι στους δρόμους, μπροστά και τα κυνηγάμε όσο είναι. Είσαστε σε επιφυλακή για οτιδήποτε. Έτσι. Σήμερα ήμασταν έξω στις 1.30 ώρα. Μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι τις 3. Μάλιστα. Γι' αυτό τον λόγο. Καταλαβαίνω. Βέβαια δεν είχε μεγάλη. Δεν είχε μεγάλη ναι, οι βροχές δεν είναι καταιγίδες. Ήταν, αλλά δεν είχαμε μαζεμένα.
Εύχομαι να είναι έτσι πάντα. Εγώ θέλω να ξαναπώ ακόμη μια φορά να προσέχουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα προς την Αγία Τριάδα που θα τα δούμε σήμερα ή αύριο. Με ειδοποίησαν από παλιά βέβαια, αλλά δεν προλάβαμε να πάμε ακόμα. Θα το δούμε αυτές τις μέρες. Και επειδή όλοι μας ρωτάνε για το θέμα των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, πού βρισκόμαστε. Αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα με το θέμα του χώρου. Του χώρου που θα μπει, γιατί ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι περιμαντρωμένος. Έχουμε εντοπίσει, για τυχόν φθορές, έτσι, έχουμε εντοπίσει κάποιο χώρο καλό. Απλώς περίμενα και τον Δήμαρχο που ήρθε σήμερα από Αθήνα να τον ενημερώσω και αν τα βρούμε, εν πάση περιπτώσει, είναι ανάγκη. Και είναι αυτό, να γίνει, θα μαζευτούν. Είναι ανάγκη, γιατί καταλαβαίνετε. Εύχομαι λοιπόν εγώ, θα τα ξαναπούμε βέβαια, αλλά εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές να έχουμε όλοι. Και επειδή τώρα θα είναι και αυξημένα, πιστεύω, τα σκουπίδια μας, θα πρέπει να προσέχουμε αυτά που είπαμε πριν. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα επίσης. Και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου μαζί με τη Δύναμη για τη Ζωή, συνεχίζοντας την πλούσια δράση, πραγματοποίησε χθες στην αίθουσα του Νεστοριδίου Μελάθρου ημερίδα με θέμα «Καρκίνος και πρόληψη». Στην ημερίδα κλήθηκαν να μιλήσουν καταξιωμένοι γιατροί εξειδικευμένοι στην ασθένεια του καρκίνου. Η παρουσίαση σήμερα επιδεικνύει πως κάνουμε ένα μικρό θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα σας κουράσω πολύ μιλώντας για την πρόληψη του καρκίνου, γιατί σε αυτή την ημερίδα βρίσκονται επιστήμονες που είναι αυθεντίες στο αντικείμενό τους. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω για τη διάθεση και την προθυμία να ενημερώσω τον κόσμο, να ευχαριστήσω τον κύριο Νασκούλα που μας ήρθε από την Αθήνα, τον κύριο Ματθαίο, ο οποίος είναι ο διευθυντής της κλινικής του νοσοκομείου μας, την κυρία Παρασκευά, παθολόγο ομολόγο μας, τον κύριο Τζαβαρή και τον κύριο Παπαδόπουλο, που μεγάλη προθυμία δέχτηκαν να έρθουν σήμερα εδώ και να ενημερώσουν όλους εμάς. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και για το έργο που επιτελούν στα πλαίσια της πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Κέντρο Διακοπής Καπτίσματος και την Πρόεδρο Νεολογικής Τέχνης και Μουσείων, κυρία Σουμελά Καραχάλη. Για την άριστη συνεργασία και την παραχώρηση του χώρου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μιχάλη Σκόνη, τον μικροβιολόγο, ο οποίος στέκεται αρρωγός δίπλα στο Σύλλογο Καρκινοπαθών. Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι πως η έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση του καρκίνου είναι η καλύτερη θεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και να μάθετε πράγματα σήμερα για την πρόληψη από τους γιατρούς μας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε με τη θεραπεία. Έχουμε όπλα καινούργια στην παρέτρα μας που χρησιμοποιούμε και εδώ στη Ρόδο και είναι οι καινούργιες στοχευμένες θεραπείες. Είναι η ανοσοθεραπεία, θεραπείες πανάκριβες, θεραπείες για αυτό πια, θα σας τα πει ο κ. Νασκούλας, φτάσαμε πια να μιλάμε για τη λεγόμενη εξατομικευμένη ιατρική. Τι σημαίνει αυτό, ότι παλιά είχαμε φάρμακα, τα οποία για έναν τύπο καρκίνου δίναμε τα ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Προσαρμόζαμε μόνο την τόση με βάση της ύψους και του βάρους. Και τώρα πια δίνουμε φάρμακα για το ίδιο νόσημα διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο, με βάση τη μοριακή βιολογία του ανθρώπου. Στις διαδικασίες πιστοποίησης για το θυμαρίσιο μέλι ως γνήσιο προϊόν της Καλύμνου, στα προβλήματα που προκύπτουν, καθώς και τη συμμετοχή 8 μελισσοκόμων από το νησί στην πρόσφατη έκθεση του κλάδου στην Αθήνα, αναφέρει ο έπαρχος Καλύμνου κ. Μανώλης Μουσελής. Είχαμε το τελευταίο διάστημα το Φεστιβάλ Μελιού, ένα πολύ επιτυχημένο θεσμό στην Αθήνα, με αρκετούς παραγωγούς δικούς μας. Είχαμε μία γνωστοποίηση από το Θυμαρίτη ότι αποσύρεται από το ενδιαφέρον του για την ολοκλήρωση της μελέτης και της ταυτοποίησης του μελιού, αλλά και την κουβέντα σας στο Βαθύ, στη γιορτή, ότι σύντομα θα είναι εδώ ο αντιπεριφερειάρχης μας, κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης, που φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν μία σύνδεση. Ναι, έχουν μία σύνδεση και αυτό έχει να κάνει με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφερειάς μας, με αρμόδιο την Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζανετίδη.
και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι την Κυριακή ολοκληρώθηκε η ετήσια έκθεση μελιού και όπως κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, η Περιφέρεια φροντίζει να έχει δικό της περίπτερο, με δικά της έξοδα και σε αυτό φιλοξενήθηκαν φέτος 49 παραγωγή μελιού από όλη την Περιφέρεια. Από το δικό μας το νησί, από την Κάλυμνο, ήταν 8 άτομα συμμετέχοντες παραγωγή. Βλέπετε ότι η Περιφέρεια προσπαθεί να βρίσκεται κοντά στον παραγωγό και το κάνει αυτό εμπράχτως. Έτσι. Και στη βάση αυτή πάνω, το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο του 2017 αποδέχτηκε την πρόταση που έγινε από τους μελισσοκόμους Καλύμνου για πιστοποίηση του θυμαρίσιμου μελιού. Και αμέσως προχώρησε στον ορισμό μελετητή, γιατί χρειάζεται μια συγκεκριμένη μελέτη, για να μπορεί να πιστοποιηθεί το θυμαρίσιο μέλι ως γνήσιο προϊόν της Καλύμνου. Λαμβάνεστε όμως ότι αυτές είναι δύσκολες διαδικασίες, χρονοβόρες διαδικασίες και θα πρέπει να βρεθούν το μοντέλο αυτό που να μπορείς να πείσεις στον υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Γεωργίας ότι όντως το θυμαρίσιο μέλι έχει ιδιαιτερότητα, διαφέρει από όλα τα άλλα μέλια. Εμείς το πιστεύουμε αυτό και θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε παρά την επιστολή του Θυμαρίτη, ο οποίος αποχωρεί από αυτή τη συγκεκριμένη την πράξη, παρόλο που ήταν μέσα σε αυτούς οι οποίοι το είχαν ζητήσει. Μελισσοκόμοι της Καλύμνου δεν είναι μόνο ο Θυμαρίτης. Εμείς και με την επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Τζανετίδη θα μείνουμε πιστοί στην απόβαση της Περιφέρειας, θα προχωρήσουμε και θα ολοκληρώσουμε την πιστοποίηση του μελιού ως θυμαρίσιο. Άλλωστε, φαντάζομαι ότι ο Θυμαρίτης δεν βάζει και χρήματα, η Περιφέρεια βάζει τα λεφτά για να προχωρήσει και να ολοκληρώθει ένα τέτοιο θέμα. Αποδέχτηκε, αποδέχτηκε η Περιφέρεια το αίτημα του Μελισσοκόμων Καλύμνου και προχώρησε στον ορισμό αμέσως μελετητή. Όμως θα πρέπει να έχουμε κάποια υπομονή. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και εγώ να θέσω μία παράμετρο που ενδεχομένως ή εσείς οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν δεν τη γνωρίζω. Όταν είμαι θυμαρίσιο μέλι, μιλάμε για το μέλι που παράγεται εξ ολοκλήρου στην Κάλυμνο. Mm-hmm. Έτσι, που έχουμε ένα ιδιαίτερο φυτό, το θυμάρι, και δίνει ένα ιδιαίτερο άρωμα στο μέλι μας. Όταν κάποιοι μελισσοκόμοι μεταφέρουν τις κυψέλες τους στην Κόη, στη Ρόδο, πώς αυτό το μέλι θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως θυμαρίσιο. Ναι. Θέτω μία παράμετρο που αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη. Mm-hmm. Εμείς βάλαμε στόχο, το παρακολουθούμε το θέμα, η Περιφέρεια, ο Αντιπεριφερειάρχης μας, ο κ. Χατζημάρκος, θέλει να το πραγματοποιήσει και ο κ. Τζανετίδης θα έρθει κάποια στιγμή τις αμέσως επόμενες ημέρες στο νησί μας και θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Βέβαια δεν έχει για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν θέματα αρκετά και με τους κτηνοτρόφους και με τους υπόλοιπους παραγωγούς του νησιού μας και της επαρχίας μας και νομίζω θα γίνει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς εδώ στην επαρχία μας. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου οργανώνει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου Χριστουγεννιάτικη γιορτή σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Ρόδου και με τη συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων Ρόδου Εργάνη Αθηνά. Στην αίθουσα του χώρου θα ακουστούν κάλαντα, βυζαντινοί ψαλμοί, θεατρικά δρόμενα και καλικατζοριστορίες από την πλούσια παράδοσή μας. Ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων Κώστας Θαρασλιάς μίλησε και για τον στολισμό της πόλης και γενικότερα το νησί της Ρόδου, όπου θα δοθεί έμφαση σε όλα τα χωριά και τις συνοικίες. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ήθελα λίγο να αναφερθώ έχει να κάνει με την φωταγώγηση και γενικότερα τα Χριστούγεννα στην περιοχή μας. Θα ήθελα να ξέρετε ότι φέτος η λογική η οποία επικράτησε στο Δήμο είναι ότι ο στολισμός δεν πρέπει να είναι μόνο στην πόλη, ο στολισμός πρέπει να είναι παντού. Σκεφτήκαμε το σύνολο των χωριών μας που υπάρχουν σε όλο το νησί, γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος από την παραγγελία φωτιστικών ήταν προς την κατεύθυνση να στολιστούν με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο όλα τα χωριά, παραγγέλθηκαν 42 δέντρα και 54 επίστηλα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει σιγά σιγά μία βάση όπου ο καθένας θα μπορεί να έχει ένα στολισμό και να μην απέχει περισσότερο από την πόλη. Η πόλη κινήθηκε κυρίως σε μία λογική όπως τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση οπωσδήποτε στο κέντρο. Προσπαθήσαμε και στην πόλη να δημιουργήσουμε 2-3 σημεία διαφορετικά. Για παράδειγμα, στην πλατεία Κύπρου το αρκουδάκι με τα δώρα ή η δημιουργία στη Νέα Αγορά ενός τελείως διαφορετικού χώρου.
Και θα ήθελα να εξηγήσω πρώτα απ' όλα ότι η λογική του να τοποθετήσουμε στη νέα αγορά το χριστουγεννιάτικο χωριό και την κεντρική δράση είχε να κάνει με πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα θέλαμε στην πλατεία Δημαρχείου να χαθούν όλες αυτές οι θέσεις πάρκινγκ, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την τόνωση της τουριστικής αγοράς. Φυσικά θα υπάρχει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλη η διακόσμηση απαραίτητη, όπως και η εναρκτήρια τελετή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα μας το επιβεβαιώσει σε, θεωρώ, σε λίγες μέρες ο ΔΟΠΑΡ, που έχει και την ευθύνη του προγράμματος του πολιτιστικού για τις εκδηλώσεις. Κατά πάσα πιθανότητα στις 18 του μηνός, εδώ στην πλατεία Δημαρχείου. Ένας λόγος λοιπόν είχε να κάνει με το χώρο στάθμευσης, το δεύτερο ήταν η τόνωση της αγοράς. Εκτιμούμε ότι η βασική, το χωριό το οποίο θα υπάρχει, θα είναι πιο κοντά στο εμπορικό κέντρο, οπότε όλοι αυτοί που θα κατέβουν στο κέντρο να μπορέσουν να επισκεφθούν και τα καταστήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι να ξαναμπούν οι Ροδίδες στη νέα αγορά, που αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο για μας. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Έχουν κουρευτεί τα δέντρα, τα παρτέρια έχουν τακτοποιηθεί, έχει βαφτεί ο χώρος. Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό. Επίσης, να ξέρετε, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο δρόμος ο οποίος κλείστηκε μετά από έγκριση από το Υπουργείο, αφού πάρθηκε η απόφαση για τα φανάρια, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με την Ομοσπονδία των Ταξιτζίδων, όπου απελευθερώσανε τους χώρους στάθμευσης και ήδη με δική τους θέληση και τους ευχαριστούμε. Οπότε γίνεται κανονικά η διέλευση των αυτοκινήτων και έτσι έχουμε λιγότερες θέσεις που έχουν χαθεί από παρκάρισμα στην περιοχή. Και εκτιμούμε ότι θα είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα, με μία λογική ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε με βάση αυτά που έχουμε αγοράσει εφέτος να εμπλουτίσουμε περισσότερο και να δώσουμε πραγματικά μία ακόμη καλύτερη εικόνα. Σε αυτή την προσπάθεια έχουν συνεργαστεί τόσο η αγαπητή συνάδελφος και Χαγιά Τσαμπίκα της Καθημερινότητας, ο Αλέξανδρος Σοκολιάδης από το ΔΟΠΑΡ, ο συνάδελφος αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης, ο κύριος Δράκος, ο οποίος βοήθησε όσον αφορά την συντήρηση κάποιων πραγμάτων στη νέα αγορά, αφού ανήκει στα μνημεία της πόλης μας. Και γενικότερα η διάθεση όλων είναι να κάνουμε με ένα σχεδιασμό σε βάθος χρόνου ακόμα καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τις εκδηλώσεις μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για τη δική σας ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12 με την Στεφανία Παπακοσταντίνου. Έως τότε, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.